Κύριε Καραμίτσο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να βλέπετε τις διαφάνειες και να με ακούτε καλά. Τις βλέπουμε, ωραία. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, ιδιαίτερα τον κύριο Ζαρίφη για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Δυστυχώς, εκ του μακρόθεν θα μιλήσω. Αλλά για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά μου, το πόσο μπορεί να βοηθήσει η μαγνητική τομογραφία τη διερεύνηση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Καταρχήν να πούμε ότι η αρρυθμία αυτή καθεαυτή είναι ένας εχθρός της μαγνητικής τομογραφίας, καθώς επηρεάζει την ποιότητα των εικόνων και θα αναφερθώ εντάχει με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτές. Από εκεί και πέρα θα δείξω πώς η μαγνητική τομογραφία μπορεί να βοηθήσει ασθενείς που ήδη είναι γνωστοί ότι έχουν καρδιακή νόσο αλλά και κοιλιακές αρρυθμίες, αλλά και σε αυτούς τους λεγόμενους που πιστεύουμε ότι έχουν ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα, έχουν όμως αρρυθμίες και θέλουμε να τους διερευνήσουμε περαιτέρω. Τώρα, τεχνικά η αρρυθμία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη μαγνητική, διότι όταν παίρνουμε εικόνες με τη μαγνητική, ουσιαστικά τι κάνουμε, παίρνουμε πληροφορίες σε 7, 8, 9 καρδιακούς κύκλους, στους οποίους στη συνέχεια γίνεται ένα averaging, ένας μέσος όρος, και παίζει από αυτούς τους 9 χτύπους ένας μέσος όρος που δημιουργείται ένα βίντεο, ο μέσος όρος όλων αυτής της πληροφορίας, ένας χτύπος της καρδιάς, αενάως, σε loop, παίζει και δείχνουμε ένα σύνε. Άρα λοιπόν, εάν σε αυτούς τους 9 χτύπους ο ασθενής μας κάνει 1-2 έκτακτες, αυτό είναι καταστροφή, διότι η ανασύνθεση της εικόνας δεν θα είναι πολύ ευχάριστη για το μάτι. Υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσει κανείς αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν προγράμματα, τεχνικές με τις οποίες μπορεί να ρυθμίσει έτσι την λήψη των εικόνων ώστε να αποφεύγει τους κύκλους που έχουν αρρυθμία, και η άλλη λύση είναι να δώσει αντιαρρυθμικά. Αν είναι πάρα πολλές αυτές οι κοιλιακές έκτακτες συστολές, αν ας πούμε ο ασθενής μας έρθει με διδυμία, τριδυμία ή ακόμα χειρότερα με εναλλαγή διδυμίας με τριδυμία, τότε δεν έχει μεγάλη βοήθεια από αυτά τα προγράμματα. Θα πρέπει να δώσει αντιαρρυθμικά. Αντιαρρυθμικό το οποίο εμείς προτιμάμε και δίνουμε και το δημοσιεύσαμε, αυτό ήταν η διατριβή της κυρίας Νικολαίδου, είναι η προκαϊναμίδη. Βλέπετε πώς μπορεί να είναι στην αρχή ένα καρδιογράφημα και πώς είναι η αρχική εικόνα της μαγνητικής, που είναι σαν θολή και τρεμοπαίζουσα εικόνα. Δίνουμε προκαϊναμίδη μπόλους του ενός σεσέ ανά 1-2 λεπτά, και μετά από 5-6 περίπου ml προκαϊναμίδη στους περισσότερους ανθρώπους καταφέρνουμε να καταστέλουμε τις έκτακτες συστολές και να έχουμε μια πολύ καλή στη συνέχεια ποιότητα εικόνας. Αλλά ας δούμε στην πράξη πώς διερευνούμε έναν ασθενή ο οποίος έχει γνωστή καρδιακή νόσο. Σε αυτόν τον ασθενή θα πρέπει να ρίξουμε όλα μας τα όπλα πάνω στην απεικόνιση της καρδιάς και ουσιαστικά με τη μαγνητική να κάνουμε ένα χαρακτηρισμό του μυοκαρδιακού ιστού, να δούμε τι συμβαίνει από πίσω, και κυρίως αυτό το οποίο κυνηγάμε είναι να ανιχνεύσουμε κατά πόσον υπάρχει ίνωση στο μυοκάρδιο. Η ίνωση γενικά δεν είναι καλό πράγμα, είναι μια κατάσταση η οποία προδιαθέτει σε δυσμενή ζυβάματα και αποτελεί ένα σαφές υπόστρωμα γένεσης αρρυθμιών. Και βλέπετε εδώ πέρα παραδείγματα με περιστατικά ίνωσης ισχεμικού τύπου εδώ πέρα, μικρή υπενδοκάρδια ουλή στο κατώτερο τείχομα και ένα πιο εκτεταμένο έμφραγμα τέρμα δεξιά, βέβαια με ένα θρόμβο στην κορυφή. Η ίνωση είναι δυσμενές σημείο, οδηγεί σε δυσμενή πρόγνωση στην ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια, αλλά ίνωση δεν έχουμε μόνο στην ισχυμική καρδιακή νόσο, έχουμε και σε πολλές μυοκαρδιοπάθειες. Εδώ βλέπετε περιστατικά με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και πόσο διαφορετικές είναι οι εικόνες από το ινωτικό μυοκάρδιο. Έχει προγνωστική σημασία, μας λένε διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν μεταναλυθεί σε αυτή την δημοσίευση, και όσο μεγαλύτερη είναι η ίνωση, τόσο είναι χειρότερη η πρόγνωση για τους ασθενείς. Και μάλιστα αυτό
έχει περάσει και στα guidelines και μάλιστα αναφέρεται ότι ένα cut-off ίνωσης 15% αποτελεί ένα από τα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον σε περιστατικά τα οποία ίσως είναι σε μια γκρίζα ζώνη για την τοποθέτηση απεινιδωτή. Βέβαια, εμείς αυτό το οποίο κάναμε είναι να μεταναλύσουμε και να ελέγξουμε αυτές τις μελέτες σε αυτή τη δημοσίευση που είναι πολύ σύντομα θα βγει στο PubMed, στο JACC Imaging. Και αυτό το οποίο προς έκπληξή μας και εμείς διαπιστώσαμε είναι ότι αν βάλεις όλες τις μελέτες που είναι 11, δεν είναι πάρα πολλές, 5.500 ασθενείς, αυτό το οποίο θα δει κανείς είναι ότι αν το ποσοστό της σύνωσης είναι πάνω από 10%, είναι 10% είναι το threshold, τότε έχεις την καλύτερο συνδυασμό ευαισθησίας και ειδικότητας για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Επίσης, δεν αρκεί μόνο η ίνωση. Στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε κάποιους φαινότυπους έχουμε την ανάπτυξη ενός ανευρίσματος στην κορυφή, που και αυτό συνοδεύεται από δυσμενή συμβάματα, τόσο αριθμικά αλλά όσο και θρομβοεμβολικά, και είναι σημαντικό να το δούμε και να το χαρακτηρίσουμε. Εδώ είναι μια κλασική δημοσίευση από τον Μάρον, είναι παλιά, αλλά ουσιαστικά τι δείχνει. Δείχνει ένα ασθενή ο οποίος έχει ίνωση, δεν είχε καθόλου άλλους παράγοντες κινδύνου για να βάλει απεινιδωτή, και βλέπετε ότι σε ένα, παρόλα αυτά, λόγω της έκτασης της ίνωσης και μέσω μιας περίεργης διαδικασίας, εν πάση περιπτώσει, κατάφερε να βάλει απεινιδωτή, όπως λέει ο Μάρον, και τελικά ο απεινιδωτής ενεργοποιήθηκε και του έσωσε τη ζωή. Ίνωση έχουμε και στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Ένα 40% περίπου των ασθενών έχουν αυτή τη λεπτή γραμμή στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα του εμπλουτισμού. Οι υπόλοιποι δεν φαίνεται να έχουν εμπλουτισμό με την κλασική μέθοδο του γαδολινίου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σειρά ασθενών που δημοσιεύθηκε στο JAMA, που δείχνει ότι η παρουσία ίνωσης συνοδεύεται από δυσμενή συμβάματα, ευνίδιο, καρδιακό θάνατο, αλλά και αυξημένη θνητότητα γενικότερα και νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια. Εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι η παρουσία ίνωσης δεν σχετίζεται μόνο με κοιλιακές αριθμίες, μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλά κλάσματα, αυτό το ξέραμε, αλλά ακόμα και σε ασθενείς που έχουν κλάσμα πάνω από 35% με κόκκινο, φαίνεται ότι η παρουσία ίνωσης έχει χειρότερη πρόγνωση ο ασθενής μας. Αλλά ας δούμε μία άλλη ομάδα ασθενών, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και στην οποία πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλές φορές πολύ έντονο φορτίο εκτακτοστολικής κοιλιακής αριθμίας, αλλά έχουν φυσιολογικές καρδιές. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μπορούμε να δούμε από την κλινική εξέταση, από το υπερηχογράφημα, από τις συμβατικές μεθόδους, εν πάση περιπτώσει, διερεύνησης. Μερικές φορές εκείνο το οποίο βοηθάει είναι απλά να δείξει κανείς μερικές εικόνες, και γι' αυτό θα πάω κατευθείαν σε ένα-δύο τέτοια περιστατικά. Εδώ βλέπουμε έναν άνδρα ασθενή, ο οποίος έχει έκτακτες κοιλιακές συστολές, μάλιστα τις έχει εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Εκείνο το οποίο ανησύχησε το τελευταίο διάστημα στον καρδιολόγο του είναι ότι στο Holter εμφάνισε ένα επεισόδιο μη εμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας 8 χτύπων. Το υπερηχογράφημά του είναι φυσιολογικό. Βλέπετε εδώ πέρα το καρδιογράφημά του με τις κοιλιακές έκτακτες συστολές, και βλέπετε και την μαγνητική του. Αυτές είναι οι εικόνες της λειτουργικότητας. Έχει μια καρδιά η οποία θα την έλεγε κανείς φυσιολογική, σχεδόν φυσιολογική. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα κλάσμα εξώθησης πάνω από 50%. Εκείνο όμως το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό τον κύριο είναι το γεγονός ότι δεν έχει μια φυσιολογική εξέταση όταν δίνουμε το γαδολίνιο, αλλά βλέπουμε ότι έχει εμπλουτισμό προς τη δεξιά πλευρά του μεσοκοιλιακού, ψηλά στο πρόσθετο μεσοκοιλιακό, αλλά λίγο πιο χαμηλά προς την κορυφή βλέπουμε και μία λεπτή γραμμή στο κατώτερο μεσοκοιλιακό διάφραγμα εμπλουτισμό, αλλά και επίσης στο κατώτερο τείχομα υπερπικαρδιακά. Άρα λοιπόν αυτός το ασθενής έχει ίνωση. Και το ψάξαμε καλύτερα. Ψάξαμε καλά όλη την οικογένεια και βρήκαμε ότι και ο αδελφός του έχει κοιλιακές έκτακτες συστολές
και τελικά βρέθηκε να είναι μια οικογένεια με μυοκαρδιοπάθεια που το γενετικό τεστ έδειξε μια μετάλλαξη της φύλαμιν σε, που μπορεί να έχει ίνωση αυτού του τύπου, ενώ η κοιλία είναι φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική. Εντύπτει μερικές φορές, αν πάει να ρίξει λίγο το κλάσμα στην κατηγορία της μυοκαρδιοπάθειας της μη διατεταμένης υποκινητικής αριστερής κοιλίας, όπως λένε τα τελευταία guidelines. Μερικές φορές όμως, ειδικά αν είναι σε σχετικά αρχικό στάδιο μυοκαρδιοπάθεια, μπορεί να έχουμε μία σχεδόν εντελώς φυσιολογική αριστερή κοιλία στο υπερυπογράφημα. Έχουμε όμως το σημάδι από τις έκτακτες κοιλιακές συστολές και στη μαγνητική διαπιστώνεται τέτοιου τύπου ίνωση. Ένα άλλο περιστατικό, 34χρονη γυναίκα με έκτακτες, δεν έχει πάρα πολλές, κάτω από 1000 το 24ωρο, και αυτή όμως κάνει ένα πολύ βραχή επεισόδιο μη εμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας. Το καρδιογράφημά της, αυτό που μπόρεσα να διασώσω, δεν ήταν πολύ καλής ποιότητας, αλλά δεν δείχνει κάποιες φοβερά ευρήματα. Εδώ αυτή η γυναίκα έχει ακόμα καλύτερη μαγνητική τομογραφία, έχει εξαιρετική αριστερή κοιλία, έχει πάνω από 60% κλάσμα εξώθησης, όπως φαίνεται. Όταν δίνουμε όμως και αστικό και εδώ, βλέπουμε ότι δεν είναι μία εκτακτοσυστολική κοιλιακή αριθμία η οποία είναι αθώα. Υπάρχει μία γραμμή εμπλουτισμού προς τη δεξιά πλευρά του μεσοκοιλιακού. Είναι σαφέστατη τόσο στο βραχή όσο και στον μακρό άξονα, και λίγο πιάνει και το κατώτερο πάλι εδώ πέρα. Αυτή έχει και αυτή ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό. Τα ξαδέλφια της, πρώτα της ξαδέλφια, είναι θετικά για μυοκαρδιοπάθεια και βρέθηκαν να έχουν μετάλλαξη δεσμοπλακίνης, κάτι το οποίο είχε και η ίδια. Και όταν τη ρωτήσαμε, μας είπε ότι πριν από 10 χρόνια είχε ένα πολύ περίεργο ιστορικό που βαφτίστηκε ως μυοκαρδίτιδα, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί κανένα υιογενές πρόδρομο. Είχε ήπιο πόνο στο στήθος, πήγε στο νοσοκομείο, της πήρανε αίμα, βρέθηκε λίγο το πονίνι, την κρατήσαν, της είπαν ότι έχεις μάλλον μυοκαρδίτιδα και από εκεί και πέρα το ξέχασε. Ήταν προφανώς μια θερμή φάση της μυοκαρδιοπάθειας και αυτή η ασθενής έχει μια σημαντική μυοκαρδιοπάθεια παρά την άριστη κινητικότητα του μυοκαρδίου. Τελειώνοντας, να δείξω λίγο δύο λόγια από τη δική μας την εμπειρία, από τη διατριβή της κυρίας Νικολαίδου. 72 ασθενείς μελετήσαμε, οι μισές γυναίκες με φυσιολογικό υπερηχογράφημα, φυσιολογικό καρδιογράφημα χωρίς στεφανιά νόσο, που είχαν όμως έκτακτες κοιλιακές συστολές πάνω από 524ωρο ή και μία εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Βελτιώσαμε τις εικόνες δίνοντας προκαϊναμίδη σε αυτούς που είχαν πολλές έκτακτες κοιλιακές συστολές και βρήκαμε ότι όντως φυσιολογική ήταν περίπου η μισή ασθενής. Οι υπόλοιποι όμως είχαν κάποια ευρήματα. Είτε είχαν εικόνα προηγούμενης μυοκαρδίτιδας, είτε κάποια σαφέστατη μυοκαρδιοπάθεια, είτε είχαν αρχίσει να δίνουν σημάδια μυοκαρδιοπάθειας εκ της ταχυαριθμίας. Και από τον έλεγχο που κάναμε και την πολυπαραγωγική ανάλυση, βρέθηκαν ότι αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες που θα πρέπει να μας οθήσουν πιο εύκολα στο να παραπέμψουμε ένα τέτοιο ασθενή για μαγνητική. Ένα ήταν το RN φύλλο, η ηλικία, όσο μεγαλότερος είναι ο ασθενής, και το να μην προέρχεται από το χώρο εξόδου η εκτακτοσυστολική κοιλιακή αριθμία. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συνοψίσω λέγοντας ότι η μαγνητική σίγουρα βοηθάει και έχει έναν καθαρό προγνωστικό ρόλο στο να ανιχνεύσει ασθενείς οι οποίοι είναι πιθανό να εμφανίσουν αριθμικά γεγονότα, ασθενείς με γνωστή μυοκαρδιοπάθεια. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ένας ασθενής έχει φυσιολογική καρδιά στο υπερηχογράφημα δεν εξυπακούεται ότι θα έχει και μία φυσιολογική καρδιά στη μαγνητική τομογραφία. Περίπου η μισή ασθενής με φυσιολογικό υπερηχογράφημα, τουλάχιστον στη δική μας κοόρτη, είχαν κάποιο είδους δομική λειτουργική βλάβη στην μαγνητική. Και όπως και ανέφερα πριν, σαφέστατα δίνουμε λίγο περισσότερο προσοχή στο να διερευνήσουμε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν κοιλιακές αριθμίες που δεν προέρχονται από το χώρο εξόδου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμίτσο, για την πολύ εξαιρετική ομιλία σας. Πραγματικά η
η μαγνητική απεικόνηση, εκτός από τα ανατομικά και λειτουργικά στοιχεία, μας δίνει και αρκετά ιστολογικά, κυρίως, όπως είπατε, να διαπιστώσει την ύπαρξη ίνωσης, και βέβαια η ύπαρξη ίνωσης δικαιολογεί την παρουσία μιας αριθμίας, η οποία κατά σύμφωνα με τις άλλες μελέτες συμβαίνει πάνω σε ένα φυσιολογικό, ας το πω έτσι, φυσιολογική καρδιά. Θα μπορούσε, όσον αφορά όμως τώρα την αντιμετώπιση της αριθμίας, έχει η μαγνητική τομογραφία να προσφέρει κάτι παραπάνω από τη χαρτογράφηση, να βοηθήσει δηλαδή τον ηλεκτροφυσιολόγο να εντοπίσει, ξέρω εγώ, το σημείο και ενδεχομένως να επέμβει, ή απλώς είναι, ας πούμε, μία αντικειμενική δικαιολόγηση της παρουσίας μιας αριθμίας? Καταρχήν, είναι η αιτιολογική διερεύνηση στην οποία συμβάλλει. Από εκεί και πέρα, εάν βρεθεί μία μυοκαρδιοπάθεια, είναι πολύ σημαντική διαγνωστικά, διότι είναι θέματα τα οποία τρέχουν σε πολλά συχνά μέλη της ίδιας οικογένειας, οπότε θα πρέπει και να γίνει ένας ανάλογος οικογενειακός έλεγχος, και πολλές φορές το βρίσκουμε και σε νέα μέλη της οικογένειας, και όσο νεότερος κάποιος και πιο δραστήριος, τόσο μπορεί να διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση της αντιμετώπισης, υπάρχουν κάποιες δημοσιεύσεις και δεδομένα που αφορούν την λεγόμενη καθοδήγηση που μπορεί να δείξει η μαγνητική τομογραφία σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ablation για τις κοιλιακές αριθμίες, αναδεικνύοντας τα λεγόμενα gaps, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν στον ηλεκτροφυσιολόγο στο να κάψει πραγματικά περιοχές οι οποίες ευθύνονται για την εκτροσυστολική αριθμία. Βέβαια, λίγο αμφισβητείται αυτό, ούτε είναι τόσο εύκολο να γίνει και να είναι απόλυτα επιτυχημένο, όμως είναι μια τεχνική η οποία έχει περιγραφεί. Μάλιστα. Ωραία. Αν μου επιτρέπετε, επειδή θα ήθελα να σας την κάνω στο τέλος που ήσασταν ομιλητής, αλλά επειδή τώρα είστε πρώτος, ήθελα να ξέρω, άσχετο με το θέμα σας, γιατί δεν υπάρχει ή ποια είναι η προοπτική της μαγνητικής αγγιογραφίας των στεφανιαίων. Επειδή μετά από λίγο θα μιλήσουμε για αξονική στεφανιογραφία και εσείς θα λείπετε γι' αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ερχόμαστε Τρίτη. Τη στιγμή που η αγγιογραφία μαγνητική είναι στις άλλα αγγεία είναι εξαιρετική. Ναι, ναι, αλλά τα άλλα αγγεία είναι και διαφορετικά αγγεία. Είναι μεγαλύτερα αγγεία και είναι αγγεία τα οποία δεν κινούνται σαν τρελά. Ενώ τα στεφανιαία αγγεία είναι πολύ μικρότερα αγγεία, δεν έχουν μία ευθεία, εν πάση περιπτώσει, πορεία, και κινούνται αενάως με τους χτύπους της και με την κίνηση της καρδιάς. Άρα λοιπόν αυτό τεχνικά στρεσάρει πάρα πολύ την τεχνική για να πάρει εικόνες, ότι το γεγονός ότι μπορεί να ληφθούν κάποιες εικόνες, αυτές δεν είναι ικανές τις περισσότερες φορές να δουν με ευκρίνεια τον αυλό. Και ερχόμαστε, θα έλεγα, τρίτη και καταϊδρωμένη πίσω από την κλασική επεμβατική στεφανιογραφία αλλά και την αξονική στεφανιογραφία. Θα έλεγα ότι αντίθετα, και θα μας τα πούν οι επόμενοι δύο εξαιρετικοί ομιλητές, είναι τόσο μεγάλη η εξέλιξη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην αξονική στεφανιογραφία, τόσο καλά πλέον τα μηχανήματα, οπότε θα έλεγα ότι είναι ματαιοπονία κανείς να, γι' αυτό και λίγο πολύ έχει εγκαταληφθεί και στην διερεύνηση και στην έρευνα, να προσπαθεί να απεικονίσει εξίσου καλά τα στεφανιαία με τις άλλες τεχνικές, με το μαγνήτη. Ας αφήσουμε κάτι και για τους άλλους. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρο, και ευχαριστούμε για τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας στην ηλεκτροφυσιολογία, και προχωράμε.